Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, τον κύριο Ταφερναράκη. Καλημέρα σας. Από τον 1984 πώς είστε? Καλημέρα σας κύριε Δουδιαράκη. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Καλά, προσπαθούμε. Προσπαθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Σωστά. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτές οι διαδικασίες αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτηρίων? Ποιο είναι αυτό το οποίο έχετε εντοπίσει εσείς? Για άλλη μια φορά, η επιστολή που στείλατε στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, όπως επίσης και στον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Ναι. Καταρχήν στείλαμε δύο επιστολές και μάλιστα είναι διαφορετικού αντικειμένου, με την έννοια ότι δεν αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, τον Υπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, το τιμολόγιο. Στείλαμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά το τιμολόγιο, τις οποίες και εγώ τις έχω εκφράσει και δημοσίως και στον κύριο Τριαντόπουλο σε κυβερνητικά κλιμάκια όταν βρίσκονται εδώ πέρα, που ομολογουμένως έχουν βρεθεί αρκετές φορές. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Μα τώρα, κύριε Ταβερναράκη, το να βρίσκονται εδώ πάρα πολλές φορές και όντως έχουν βρεθεί εδώ πάρα πολλές φορές, δεν λέει τίποτα η φυσική παρουσία. Η ουσία μετράει. Σωστά. Απλά το επισημαίνω ότι ναι μεν, αλλά. Δηλαδή, ενώ τα έχουμε παραθέσει, στην τελευταία λοιπόν διοικούσα, τα στείλαμε και εγγράφος και στον Υπουργό Υποδομών, στον κύριο Καραμαλή, και στον Υφυπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, που αφορά το θέμα της αποκατάστασης που είναι και στην ευθύνη του η λειτουργία του ΔΑΕΦΚ, της υπηρεσίας αποκατάστασης και του τμήματος που είναι εδώ στο Ηράκλειο. Όσον αφορά τώρα τις διαδικασίες αποκατάστασης, θέσαμε θέματα όπως το θέμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, που πολλές ιδιοκτησίες δεν έχουν, και μπορεί σε κάποιο σεισμόπληκτο κτίριο, το οποίο χρειάζεται επισκευή, να βρίσκονται δύο ή τρεις κατοικίες, όπου δεν έχουν οριζόντια ιδιοκτησία, πάνω των 100 τετραγωνικών. Στα εξαδιαιρέτου αναφέρεστε. Στα εξαδιαιρέτου ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν έχουν οριζόντια ιδιοκτησία, δεν έχουν μοιραστεί, και όμως είναι τρεις οικογένειες έμεναν εκεί. Η ΔΑΕΦ δεν αναγνωρίζει το Υπουργείο ότι υπάρχουν τρεις ιδιοκτησίες, γιατί δεν υπάρχουν νομικά κατοχυρωμένες. Οπότε, συνέπεια αυτού, το μάξιμουμ το οποίο δίνεται να αποκατασταθεί για τις επισκευές του μη φερόντους οργανισμού, τα 180 ευρώ που είναι το τετραγωνικό, το μοιράζονται μέχρι τα 150 τετραγωνικά και τρεις κατοικίες. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή την αδικία την οποία υπάρχει. Δηλαδή, να μοιραστούν γύρω στις 25.000 ευρώ τρεις κατοικίες για να αποκατασταθούν, που οι ζημιές μπορεί να είναι πολλαπλάσιες. Αυτό είναι και το πλαφόν το οποίο βάζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέσαμε είναι αυτό που έχουμε πει επιτακτικά, ότι θα μπορούσε να υπήρχε η δυνατότητα των νέων κτηρίων, αυτών που είναι κόκκινων, όπου χρειάζεται να γίνει μια νέα κατοικία, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προκάτ κατοικίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που μάλιστα το κόστος αυτή τη στιγμή σήμερα είναι γύρω στα 700-900 ευρώ. Με 900 ευρώ μια πολύ αξιοπρεπή κατοικία, αντισεισμική, όμως αυτό δεν εισακούστηκε, το ξαναλέμε άλλη μια φορά, σε αντιπαράθεση όπου ένα κτίριο το οποίο είναι από οπλισμένο σειρόδεμα χρειάζεται σήμερα πάνω από 1.400 ευρώ. Συγχρόνως τους λέμε ότι στο τιμολόγιο το οποίο έχουν δημοσιεύσει και το πλαφόν αυτό το οποίο έχουν ισχύει σήμερα, ενώ αυτή τη στιγμή η μέση τιμή είναι γύρω στα 1.300 ευρώ και άνω η κατασκευή, έχουν πλαφόν 1.000 ευρώ, εκ των οποίων, δηλαδή αν αποκαταστήσει κάποιος ένα κτίριο 100 τετραγωνικό, θα πάρει 100.000 ευρώ, ή 150 τετραγωνικά από το μάξιμο, 150.000 ευρώ, το οποίο δεν χτίζεται με αυτά τα χρήματα σήμερα, με τις σημερινές τιμές, ένα σπίτι 150 τετραγωνικών. Και μάλιστα από αυτά τα χρήματα θα πάρει τα 80.000 ευρώ. Ναι. Η αντίστοιχα είναι για τα 150 τετραγωνικά, επί 1.000 με το 80%. Τα υπόλοιπα θα τα βάλει από την τσέπη του. Άρα θα χρειαστεί άλλα τόσα περίπου για να φτιάξει το κτίριο, που θα πάρει 800 ευρώ. Σχεδόν άλλα τόσα. Άλλο ένα 40%, 45% και πλέον. Αυτά είναι τα θέματα όμως. Θα πρέπει να τα αντιληφθεί το Υπουργείο. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι αντίστοιχες καθυστερήσεις. Ή τελευταίων δεν υπάρχουν η έναρξη, διότι ο κόσμος φοβάται. Από την άλλη, λένε ότι θα πρέπει να πάρουν ένα υπόλοιπο, το υπόλοιπο μετά το κοδόνιο. Καλώς. Δεν υπάρχει όμως, όταν πάει ο πολίτης στην τράπεζα, δεν έχει
την κρατική εγγύηση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ενεργοποιηθεί η κρατική εγγύηση για το υπόλοιπο ποσό. Ιδίως για τους ευάλωτους ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ε9 για να βάλουν υποθήκες. Άρα το υπόλοιπο ποσό, κάποιος που θέλει να αποκαταστήσει ένα θέατρο που θα του κοστίσει 150.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να το βάλει από την τσέπη του ή θα το πάρει με άτοκο δάνειο, δεν του το δίνει η τράπεζα γιατί δεν υπάρχει κρατική εγγύηση, γιατί δεν έχει αντίστοιχη περιουσία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δει το Υπουργείο και να δει γιατί ψάχνουμε όλοι μας, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις και δεν ξεκινούν οι επισκευές ή οι ανακατασκευές. Από την άλλη, η ΔΟΜ έχει έναν υπάλληλο, η Υπηρεσία Δόμησης του Καστελίου. Όλες οι νέες οικονομικές αρέσεις που θα πρέπει να κατατεθούν και να βγουν από εκεί για τα κόκκινα κτίρια, μιλάω πάντα που θα πρέπει να γίνει νέα οικοδομή και να βγει νέα οικοδομική άδεια. Αντιλαμβάνεστε το φόρτο που υπάρχει εκεί με έναν υπάλληλο για να βγουν οικονομικές άδειες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Δηλαδή, πρέπει να δούμε όλα αυτά. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θέσαμε είναι ότι για τις επισκευές για τα προϋφιστάμενα του 55 κτίρια, που είναι η πλειονότητα των κτιρίων, ιδιαίτερα στους οικισμούς, αλλά και μέσα στο αρχανοχώρι, για μια απλή επισκευή, για ένα κτίριο το οποίο απλά χτίστηκε πριν το. Βεβαιωμένα πριν το 1955. Έχει οικοδομική άδεια πριν το 1955. Θα πρέπει να περάσει αρχαιολογία. Ενώ δεν είναι ούτε σε παραδοσιακό οικισμό, ούτε βρίσκεται κοντά σε μνημείο. Είναι μια περιττή ταλαιπωρία και για την υπηρεσία, αλλά και για τον πολίτη που μπορεί να περιμένει 5 και 6 μήνες για να πάρει αυτή τη στιγμή. Και χρονοβόρα. Βεβαίως. Και χρονοβόρα. Δηλαδή, όλα αυτά θα πρέπει να τα δει το Υπουργείο και είναι απλές πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα απεμπλέξουν τις διαδικασίες. Τις έχουμε παραθέσει μία προς μία. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει επιτέλους μια ανταπόκριση σε όλη αυτή την διαδικασία. Κύριε Δευτεραράκη, το λέτε πάρα πολύ απλά. Χρησιμοποιώ την ίδια λέξη που χρησιμοποιήσατε κι εσείς πριν από λίγο. Απλές πολιτικές αποφάσεις. Μα τόσο απλές είναι όλες αυτές οι διαδικασίες και εμείς τις κάνουμε τόσο μεγάλες ή δεν θέλουμε εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει. Δηλαδή τι να σκεφτώ με βάση την κοινή λογική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια δυσχέρεια πάντα και νομίζω ότι υπάρχει μια κακόπιστη προφανώς της πολιτείας προς τον πολίτη, ότι προσπαθεί ο πολίτης συνέχεια να κοροϊδέψει το κράτος ή το κράτος προσπαθεί να κοροϊδέψει τον πολίτη. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και βάζει συνέχεια. Πόσο πολίτης να κοροϊδέψει το κράτος, τι ακριβώς εννοεί? Έχει ανοίξει μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές όσο έχει ανοίξει την αρρωγή. Έχει υποσχεθεί ότι θα έρθουν εδώ τόση μηχανικοί. Τα γραφεία του ΔΑΕΦΚ πραγματικά λειτουργούν υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω αν ακόμα συνεχίζουν να πηγαίνονται και να έρχονται γιατί και θα πρέπει να πληρώνονται. Έχουν τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας που πραγματικά δεν μπορεί να προχωρήσει διαδικασία. 8.000 ναι. Φάκελοι, πόσοι έχουν εγκριθεί και πόσοι έχουν πάρει τα χρήματά τους, αν τα έχουν πάρει, κύριε Μεταβερναράκη, μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία είχαμε δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί πριν από 8.000 φάκελοι, δηλαδή. Από αυτούς έχουν εγκριθεί οι 700 τόσοι, αλλά από αυτούς τους 700 τόσους δεν έχουν δοθεί χρήματα γιατί υπάρχουν ακόμα από πίσω ελλείψεις. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν έχουν εκδοθεί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες κάποιες άδειες επισκευών, αλλά σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι αργή και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή τα αναδεικνύουμε μέσα από αυτό και μάλιστα με πολύ λίγες λέξεις όσο μπορούμε στοχευμένα. Θα σας πω δύο θέματα ακόμα τα οποία βάζουμε στα έγγραφά μας μέσα και τα παραθέτουμε για να πεμπλεχθούν οι διαδικασίες. Ζητείτε από την ΙΔΟΜ για να εκδώσει την αρμόδια υπηρεσία, την πολεοδομία δηλαδή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στο Καστέλι. Ναι, ζητάει μία βεβαίωση τη θέση τη ιδιοκτησία, η οποία μπορεί να κάνει και δύο και τρεις μήνες, διότι σας είπα ότι δεν υπάρχει στελέχος. Μία υπάλληλος. Παραμένει η μία υπάλληλος. Με μία υπάλληλος, η οποία θα δώσει και αυτό, και θα δώσει μία βεβαίωση τη θέση τη ιδιοκτησία, ενώ το τοπογραφικό με υπογραφή του μηχανικού, με ευθύνη του μηχανικού, γράφει και τη θέση, έχει καταγράψει το οποίο είναι υποχρεωμένο να το καταθέσει για την άδεια επισκευής, και τη θέση τη ιδιοκτησία και την περίμετρο τη ιδιοκτησία. Και τα εμβατά της ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του συναδέλφου μηχανικού. Άρα
γιατί να είναι περιττό να χρειαστεί μια επιπλέον βεβαίως στις θέσεις της ιδιοκτησίας, την οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα τη δώσει με αυτοψία, διότι δεν μπορεί να τη δώσει με αυτοψία. Γιατί δεν έχει στους παγίδες να πάει να την κάνει την αυτοψία αυτή για να τη δώσει την αντίστοιχη βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε απλά πράγματα, γι' αυτό σας τα λέω απλά πράγματα. Ένα πολύ μεγάλο βέβαια θέμα το οποίο βάζουμε και το είχαμε θέσει και στην τελευταία μας συνάντηση είναι ότι ζητάει η ΔΑΕΦ όταν από τους συναδέλφους μηχανικούς, όταν υπάρχουν μεσοτυχίες, που ξέρετε ότι σε όλους τους συσχισμούς υπάρχουν μεσοτυχίες με όμορες ιδιοκτησίες, ζητάει το στατικό έλεγχο και την λειτουργία του, την αποκατάσταση του κτηρίου μεν μόνο για την ιδιοκτησία, αλλά ο υπολογισμός της στατικής επάρκειας και της μελέτης τελικά την οποία θα βγει, να υπολογιστούν όλα τα κτίρια μαζί. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί... Ολόκληρα τετράγωνα μαζί, δηλαδή. Ολόκληρο τετράγωνα μαζί για να μπορέσουν να ενώ η οικοδομική άδεια, όταν βγάζουμε μια οικοδομική άδεια απλή, ποτέ δεν λαμβάνουμε υπόψη τις μεσοτυχίες. Πάντα η στατική μελέτη στην οποία βγαίνει για κάποιο νέο κτίριο πουθενά δεν υποχρεώνει τον συνάδελφο μηχανικό να υπολογίσει τις μεσοτυχίες, απλά επιλύει το κτίριο ως αυτόνομο κτίριο. Μάλιστα. Υπάρχουν οι τρόποι να γίνει. Ενώ η ΔΑΕΦ ζητάει όλη την επίλυση όλο το κτίριο. Μπορεί να έχουμε άλλα μισοκατογραφισμένα, άρα τα οποία να μην χρειάζονται επισκευή. Και μάλιστα είναι μια επιβάρηση προς τη μελέτη και στον συνάδελφο μηχανικό. Σαφέστατα. Και θα πρέπει να την επιβαρυνθεί ο κάθε πολίτης, ο οποίος έχει τη μεσοτυχία, αφού είναι απαραίτητη με το γείτονά του. Και αν ο γείτονάς του δεν έχει χρήματα, μπλοκάρει και τον προηγούμενο, μπλοκάρει ενδεχόμενα και τον επόμενο. Υπάρχει, κυρία Δουλειεράκη, νομοθεσία. Ενώ υπάρχει. Μιλάει για τις θεωρητικές μεσοτυχίες. Άρα μπορεί ο συνάδελφος μηχανικός, έχει το εργαλείο για να επιλύσει το κτίριο αυτόνομο. Άρα για ποιος ο λόγος? Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κάποιος, και θα είναι και το πλέον μεγαλύτερο ψέμα να σκεφτεί κάποιος, ότι σε αυτή την πολιτεία δεν υπάρχουν νόμοι. Σαφέστατα υπάρχουν νόμοι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Απλά ακριβώς ούτε τους διαβάζουμε, ούτε τους ξέρουμε, ούτε μπορούμε σωστά να τους μεταφράσουμε, τους αφήνουμε. Είπατε λοιπόν ότι απαιτείται πολιτική απόφαση, διότι αυτά τα οποία επισημαίνεται μπορούν με πολιτική απόφαση και εφόσον υπάρχουν οι νόμοι να επιληθούν. Είπατε όμως κάτι που θα ήθελα λίγο πολύ να μου δώσετε μια κουβέντα παραπάνω. Είπατε εδώ, δεν προχωράμε ενδεχόμενα, γιατί? Ή το κράτος, εγώ μπορεί να μην το κατάλαβα καλά, αλλά θέλω τη μετάφρασή σας και το τελευταίο που σας ρωτάω. Ή το κράτος δεν εμπιστεύεται τους πολίτες, ή τους πολίτες το κράτος. Εγώ θα μείνω στο πρώτο. Το κράτος δεν εμπιστεύεται τους πολίτες για να υπάρχει αυτή η κολλησιεργία. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε? Θέλω να πω το εξής, ότι θα παρατηρήσετε πολλές φορές ότι μπαίνουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες σε κάποιες διαδικασίες. Την Α βεβαίως, την Β βεβαίως, όπως αυτά που είπαμε, που αναφέραμε ένα προς ένα προηγουμένως. Οπότε δεν αφήνει τις διαδικασίες να απλοποιηθούν. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που είναι χρόνια ισχύει για τη γραφειοκρατία. Πώς θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες ώστε να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό θα έπρεπε να στοχεύει το κράτος. Δυστυχώς μπαίνουν συνέχεια καινούργια εμπόδια, ζητούνται καινούργιες βεβαιώσεις ή βεβαιώσεις οι οποίες η μία αναιρεί την άλλη χωρίς να υπάρχει λόγος, όπως αυτό που σας είπα για τη βεβαίωση της θέσης. Ενώ η θέση την αποτυπώνει σε έξτρα με δορυφορικές τεταγμένες ο συνάδελφος μηχανικός, το βεβαιώνει με την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση βάσει του νόμου πάνω στο τοπογραφικό, ζητάει συγχρόνως σε μια βεβαίωση από την ΙΔΟΜ για τη θέση της οικοδομής. Είναι για τη θέση της ιδιοκτησίας. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος δεν εμπιστεύεται κάποιον, δηλαδή. Ή το συνάδελφο μηχανικό δεν εμπιστεύεται το κράτος, ή τον πολίτη, και στη συνέχεια του ζητάει και μια βεβαίωση από μια δημόσια υπηρεσία που θα πιστοποιήσει αυτό που ήδη σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να πιστοποιήσει ο ίδιος ο ιδιώτης μηχανικός. Αυτή είναι η εικόνα, δυστυχώς. Είναι η εικόνα, δυστυχώς, η οποία οδηγεί στο αποτέλεσμα σε αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Τελικά κάποιος δεν εμπιστεύεται κάποιον. Το κράτος, όπως λέτε, δεν εμπιστεύεται είτε τους μηχανικούς είτε τους πολίτες, είτε τους πολίτες είτε τους μηχανικούς, είτε και τους δύο. Μπαίνουν συνεχώς ασφαλιστικές δικλείδες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Άνθρωποι να μην μπορούν να φτιάξουν. Ούτε ο πολίτης εμπιστεύεται το κράτος. Μα με αυτή τη διαδικασία, γιατί να το εμπιστεύεται το κράτος? Ζητώ συγγνώμη, με τέτοιες διαδικασίες, γιατί να εμπιστεύομαι ότι θα σταθεί αυτό το κράτος αρρωγός πάνω από μένα και θα με βοηθήσει, έτσι ώστε να τα καταφέρω να ορθοποδήσω? Ούτως ή άλλως, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν παρά να αμφισβητούν, και καλά κάνουν και αμφισβητούν. Είναι αυτοί οι οποίοι μένουν στα κοντέινερ μετά από τόσο καιρό. Για θυμηθείτε, Σεπτέμβρης 2021, και συνεχίζουν να μένουν στα κοντέινερ και με τον καύσωνα και με τη βροχή και με το κρύο, μέσα σε όλες τις διαδικασίες. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να περάσουν και να πάνε στο σπίτι τους. Αυτή είναι η μεγάλη ουσία. Να σας πω, χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Ταβερναράκη. Χαίρομαι που ακούγονται από το θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο, και τους λέτε ουσιαστικά ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή, γιατί αυτό νομίζω σε ελεύθερη μετάφραση είναι το μήνυμα που περνάτε. Δεν μπορείτε να αμφισβητείτε συνεχώς και τους μηχανικούς και τους πολίτες και τους πολίτες και τους μηχανικούς. Η ζωή των ανθρώπων αυτών πάει πίσω. Ακριβώς. Και τελικά το αποτέλεσμα θα πρέπει να κρινόμαστε. Από το αποτέλεσμα θα πρέπει να κρινόμαστε όλοι, και όχι από τις εξαγγελίες. Εγώ σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται βήματα ή δεν γίνανε βήματα όλο αυτό το καιρό. Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός σε όλη τη χώρα. Εμείς, τουλάχιστον ως τεχνικό επιμελητήριο, συμβάλαμε θετικά ώστε όλα αυτά τα οποία βγήκαν, ακόμη και το καινούργιο τιμολόγιο που συζητούσαμε, που είναι ελλιπές, το οποίο θα έπρεπε να αυξηθεί πολύ περισσότερο από όσο αυξήθηκε. Ακόμη και αυτό ήταν με εισήγηση δική μας από το τμήμα το δικό μας, το τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο άλλαξε και άλλαξε για όλη τη χώρα. Έτσι, διότι αυτά τα τιμολόγια χρησιμοποιούνται και στη Σάμο που έχουμε τους σεισμούς, και στις άλλες περιοχές που είχαμε, τις πηγείες περιοχές που είναι οροβαθείς κλπ. Άρα κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό ώστε να μπορέσει να προχωρήσει οι διαδικασίες ακόμη γρηγορότερα. Και σε αυτή την κατεύθυνση, εντελώς καλοπροαίρετα και με πάρα πολύ καλή διάθεση προς τον πολίτη και προς το κράτος και προς την κυβέρνηση, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλα αυτά και να διορθώσουμε τα λάθη τα οποία υπάρχουν, ώστε να είναι προς όφελος του πολίτη. Αυτή είναι τουλάχιστον νομίζω ότι είναι υποχρέωση. Εσείς κρούτε την καμπάνα, όχι το καμπανάκι, για άλλη μια φορά. Σε ό,τι στις αναφορές σας για τη Σάμο, θα σας ακούνε για άλλη μια φορά εκεί πάνω και θα λένε ευτυχώς που υπάρχει κάποιος που τα λέει, αν μη τι άλλο, και είναι το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.